Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος της απόψινης εκπομπής, όπου μαζί μας είναι η φίλη και συνεργάτρια της εκπομπής, η κυρία Γεωργία Σκαπινάκη, ερευνήτρια από την Ελευσίνα, την οποία είχαμε φιλοξενήσει παλιότερα και είναι ξανά εδώ μαζί μας η κυρία Σκαπινάκη, τηλεοπτικά να αναλύσουμε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός της και έχει πραγματοποιήσει πραγματικά εντυπωσιακές έρευνες για τα ελευσίνια μυστήρια, τα μυστικά που κρύβουν πολλές πτυχές και παραμέτρους επί του θέματος. Θα μας πει αρκετά σήμερα για τα ελευσίνια μυστήρια και τα χαμένα μυστικά τους, εάν θέλετε. Επίσης, θα μας αναδείξει ζητήματα τα οποία θα εντυπωσιάσουν τον περισσότερο κόσμο, είναι δεδομένο, σχετικά με συνήθειες που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, με δέσματα της περίοδου των Χριστουγέννων, πώς μπορεί να υπάρχει μια σύνδεση, τι ακριβώς συμβαίνει. Συνήθειες μεταφέρονται από την αρχαιότητα στο σήμερα και πιο ειδικά από αρχαιοελληνικά μυστήρια. Εντυπωσιακά δεδομένα πραγματικά που πρώτη φορά θα τα ακούσετε σήμερα. Πάμε λοιπόν στην κυρία Σκαπινάκη. Αγαπητή Γεωργία, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη μου. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, εσένα και την ομάδα σου, μαζί και τον κύριο Καρποδίνη, που ασχολείστε και αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Διότι, όπως είπε ο Εσχύλος, εσχρόνευτη σιγά τη ελευσίνωση πάση αδικουμένη. Αλλά και ο Δημοσθένης είπε πάλι το ίδιο για την Ελλάδα. Εσχρόνευτη σιγά της Ελλάδος πάθης αδικουμένης. Είναι εσχρό, δηλαδή είναι ντροπή να σκεπάς όταν όλη η Ελλάδα αδικείται. Και αδικείται σήμερα η Ελλάδα. Mm-hmm. Και εμείς πρέπει να την αναδείξουμε. Να ξέρουμε από πού προερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Και σας μιλώ από τον ναό της Οικουμένης, δηλαδή από την Ελευσίνα. Ο Αριστίδης είπε... Είναι τι των Ελλήνων ή τι των Βαρβάρων, το σου το να μαθείς και το σου το να σεβείς, ώστε να μην νομίζει την Ελευσίνα ναών της Οικουμένης. Θα μιλήσουμε λίγο σήμερα για το σύτο και τον άρτο των θεών και των ανθρώπων. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η ιστορία αρχίζει κάπου στη Θήβα, στους γάμους του Κάδμου και της Αρμονίας. Ήταν όλοι οι θεοί εκεί μαζί και η θεά Δήμητρα. Ψηλή, λιγερή, όμορφη, όπως μας την περιγράφουν οι αρχαίες συγγραφείς. Εκεί σε αυτό το γάμο συνάντησε έναν πάρα πολύ όμορφο νέο, τον Ιασίωνα. Και βρέθηκαν μαζί στην Κρήτη, σε ένα χωράφι που το λέγανε Τρίπολον, δηλαδή τρεις φορές οργωμένο. Και από την ένωσή τους αυτή γεννήθηκε ο Πλούτος, ο τυφλός Θεός που χάρισε στους ανθρώπους την αφθονία των υλικών αγαθών, τον πλούτο δηλαδή. Γιατί με τη συνήθεια ζωή του παλιού καιρού, πλούτος είναι το απόθεμα του σταριού. Ναι. Ας πούμε λίγα λόγια για αυτόν τον Ιασίωνα. Άλλοι λέγανε πως ήταν Τιτάνας. Άλλοι λέγανε, αλήθεια γραφής μας λένε, πως ήταν ένας εκ των ιδέων δακτύλων. Όπως και να έχει, ήταν ένας πανέξυπνος νέος. Μας λένε πως εκείνος είχε ανακαλύψει το μεγάλο μυστικό του σύτου, δηλαδή την καλλιέργειά του με ζυγό και το αλέτρι. Ήταν εκείνος που είχε ζέψει τα βόδια. Λέγανε ακόμα πως γι' αυτό το λόγο τον ερωτεύτηκε η θεά Δήμητρα. Άλλοι μας λένε πως η θεά έκανε δώρο ακριβώς τον αγαπημένο της. Το έμαθε δηλαδή να καλλιεργεί το σιτάρι, να σπέρνει και να αφαιρίζει. Άρχι πάντων ο αέρος. Άλλοι συγγραφείς μας λένε πως εκείνος που έδιψε τα βόδια για πρώτη φορά και τα έβαλε να σέδουν άμαξα ήταν ο Φιλόμηλος, γιος της Δήμητρας και του Ιασίωνα. Θα αποσυμβολήσουμε σε λίγο τι σημαίνει ο Φιλόμηλος. Αλλά αυτό τον Φιλόμηλο Φιλόμηλο, τον τίμησε πολύ η Δήμητρα. Τον έκανε αστερισμό και τον έβαλε στο θόλο του ουρανού. Είναι εκείνος που τον αποκαλούμε Βοώτη. Είναι τα φτέρια εκείνα που φαίνεται να σχηματίζουν την εικόνα ενός ζυγού και ενός ευδολάτη. Και δείτε τώρα πώς η αγροτική ζωή συνδυάζει την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Μήλα, λέγαμε τα πρόβατα, Φιλόμηλος δηλαδή, είναι ο φίλος των προβάτων. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι η αγροτική μας ζωή. Ας φτάσουμε τώρα χρονικά στην έλευση της Δήμητρος στο Ράριον πεδίο, στην Ελευσίνα. Αναφυτώντας την κόρη που είχε επαχθεί από τον Πλούτονα, άρχισε να την αναζητά. Έφτασε στην Ελευσίνα. Γεωργία, θα σε παρακαλέσω να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά, αν θες. Βεβαίως. Είπαμε, αναζητούσε την κόρη 9 μέρες. Στην Ελευσίνα την υποδέχτηκε η οικογένεια του άρχοντα βασιλιά της περιοχής και λεού. Για τη φιλοξενία που της προσέφερε, τους έδωσε εντολή να κατασκευάσουν ναό προς τιμήν της και τους δίδαξε τα Ελευσίνια μυστήρια. Τα 7 μυστήρια, τα οποία σήμερα το σίγμα έφυγε και έγινε δασία και έγιναν τα 7 μυστήρια. Και επίσης τους δίδαξε τα ιερά όργια. Η λέξη όργιον παράγεται από τη λέξη έργων. Είναι δηλαδή τα ιερά οργώματα. Ο Έλιος Αριστίδης μας λέει «Ελθούσα δε εις Ελευσίνα, την τε επωνυμίαν δούνε το τόπο και την κόρη νευρούσα, ποιήσε μυστήρια και γενέσθε δί τους ήτου, παραμέντεν θεέν, τους ανθρώπους παραδέτων Αθηναίων και έλυση της βαρβάρης». Μιλάει για Αθηναίους, γιατί τότε η Ελευσίνα ανήκε στους 24 δήμους των Αθηναίων. Των Αθηνών. Ξέρουμε ότι ο Θησέας είχε συνενώσει 24 δήμους. Και τι μας λέει, ότι ήρθε στην Ελευσίνα, έδωσε την επωνυμία στον τόπο και αφού βρήκε την κόρη, επίησε μυστήρια. Και από τους θεούς τα μυστήρια πήγαν στους Αθηναίους και από τους Αθηναίους σε όλους τους βαρβάρους. Ξέρουμε ότι δίδαξε τον Τριπτόλεμο η Θεά Δήμητρα, δίδαξε τον Τριπτόλεμο και του έδωσε εντολή να περιηγηθεί τον τότε γνωστό κόσμο, ναι, και να διδάξει την καλλιέργεια. Υπάκουσε ο Τριπτόλεμος και δίδαξε στον κόσμο το πώς να καλλιεργείται το στάρι. Και μάλιστα μας λένε ότι έγινε και νομοθέτης. Δίδαξε στους Αθηναίους και από εκεί πέρασε και στους βαρβάρους τους εξής νόμους. Γονείς τιμάν, δηλαδή να τιμάν τους γονείς τους. Θεούς καρπούς αγάλι, δηλαδή να τιμούν τους θεούς με καρπούς. Να ευχαριστούν τους θεούς μόνο με καρπούς. Και ο τρίτος νόμος ήταν ζώα μη σύνεσθε. Σύνο σημαίνει εγκληματό, δηλαδή τους έδωσε εντολή να μην φωνεύουν ζώα. Και πράγματι, πολλοί προγονείς μας ήταν υποστηρικτές των ανεμάκτων θυσιών. Ακόμα ο Πορφύριος μας διασώζει ότι και ο Πυθαγόρας, όταν βρήκε το θεώρημά του, έφτιαξε έναν άρτο σε σχήμα βοδιού και πήγε και το θυσίασε στους θεούς του. Πίστευαν οι πρόγονοί μας ότι οι λαοί που κατανάλωναν ψωμί ήταν πολιτισμένοι και εξευγενισμένοι, σε αντίθεση με όσους κατανάλωναν κρέας. Αυτοί ήταν άγριοι και βίαιοι, μας το λέει ο Ισίδωρος, για το χάλκινο γένος, ότι ήταν βίαιοι και σκληροί άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν την κατανάλωση του άρτου, δηλαδή της καλλιέργειας. Και για τη λέξη Αμαζόν υπάρχει μία θεωρία, βέβαια υπάρχουν πολλές, αλλά εμείς θα πούμε εδώ μία. Μάζα ήταν ένα κρίσινο ψωμί που αργότερα το αφιέρωναν αποκλειστικά στον Ασκληπιό. Και μας λένε ότι το αλφα είναι στερητικό, αλφα και μάζα. Και από εκεί βγήκε η λέξη Αμαζόν που σημαίνει ότι δεν ήξεραν την κατανάλωση ψωμιού. Και έτσι ήταν βίαιες και σκληρές. Ας πούμε λίγα λόγια για τα Ελευσίνια μυστήρια. Ο Κικέρον μας λέει
στο βιβλίο του Περινόμων, βιβλίο Β, 36, γιατί ανάμεσα στους εξαίρετους και πράγματι θεϊκούς θεσμούς που η Αθήνα έχει γεννήσει και φέρει στην ανθρωπότητα, καμία κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλύτερη από αυτά τα μυστήρια, γιατί μέσω αυτών αποβάλαμε το βάρβαρο και άγριο τρόπο ζωής και μορφωθήκαμε και εκπολιτιστήκαμε και μύησης καθώς αποκαλείται πράγματι μάθαμε τις απαρχές της ζωής και αποκτήσαμε τη δύναμη όχι μόνο να ζούμε ευτυχισμένοι αλλά και να πεθαίνουμε με μια καλύτερη ελπίδα. Τα ελευσίνια μυστήρια είναι συνδεδεμένα με τον κύκλο της παραγωγής και της βλάστησης του Σίτου. Ήταν λατρεία με χθόνιο περιεχόμενο που φαίνεται να αρχίζει από τα προϊστορικά χρόνια. Mm-hmm. Η βλάστηση εξαρτάται από τις χθόνιες δυνάμεις, δηλαδή της θεότητος, που εγκαταβιούν κάτω από τη γη. Εκεί που ενταφιάζεται ο σπόρος του Σίτου για να αναστηθεί, να βλαστήσει και να αναδυθεί στην επιφάνεια. Είναι δηλαδή ο θρίαμβος της ζωής. Βασικό χαρακτηριστικό των ελευσινίων μυστηρίων ήταν η μύηση και βασική υποχρέωση των μυστών ήταν η σιωπή. Δηλαδή δεν έπρεπε να αποκαλύψουν ποτέ τι γινόταν. Αυτό ίσχυε για πολλά από τα αρχαιοελληνικά μυστήρια, όχι μόνο τα ελευσινία, δεν είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έπρεπε να αποκαλύψουν τι άκουσαν και τι είδαν και στον ιερό χώρο. Και με την ποινή του θανάτου, έτσι. Αυτό θα πω τώρα, στον ιερό χώρο της λατρείας της Δήμητρας. Ναι. Από τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχαν σχέση με τον κύκλο της ζωής και τη συμφιλίωση του ανθρώπου με το θάνατο. Εδώ θα καταθέσω μια δική μου έτσι άποψη, ότι δεν ήταν μόνο καλλιέργεια ψυχής, αλλά ήταν και ένα γεωπονικό πανεπιστήμιο. Πρέπει, πιστεύω εγώ, ότι να τους μάθαιναν και τον τρόπο της καλλιέργειας του Σίτου, γιατί ξέρετε, ο καθένας έκανε τους δικούς του νεωτερισμούς, με αποτέλεσμα να χαλάει η παραγωγή. Και ήταν και ένα μεγάλο οικονομικό έσοδο για την εποχή η καλλιέργεια του Σίτου. Αυτή η αρχή του να μην αποκαλύπτουν τι είδαν και τι άκουσαν τηρήθηκε με μεγάλη αυστηρότητα από τους αρχαίους συγγραφείς. Ο Παυσανίας, παραδείγματος χάρη, εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός, λέγοντας πως ένα όνειρό του τον εμπόδισε να περιγράψει τα όσα είδε στο εσωτερικό του ενάστη Ελευσινίου και περιορίστηκε σε εξωτερικές περιγραφές γενικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως υπήρχε για τα μυστήρια η επιβολήδια του νόμου της μυστικότητας και όποιος κοινοποιούσε κάτι ετιμωρείται με ποινή θανάτου. Για παράδειγμα, ο Διαγόρας Ομίλιος επικηρύχθηκε από τους Αθηναίους για 2 τάλαντα για τη σύλληψή του και για 1 τάλαντο για το θάνατό του. Mm-hmm. Με την κατηγορία ότι διακομόδησε τα ιερά μυστήρια. Και ο Αλκιβιάδης κατηγορήθηκε για διακομόδηση των μυστηρίων και καταδικάστηκε ερήμην του εις θάνατον. Και ο Αισκύλος κατηγορήθηκε ότι σε κάποιες τραγωδίες του προέβησε αποκάλυψη μέρους των ιερών απορρίτων. Κινδύνευσε ο Αισκύλος να καταδικαστεί, αλλά απαλλάχθηκε αργότερα, τον 4ο αιώνα, θεσπίστηκε νόμος με την παρέμβαση του ρήτορα Λυκούργου που επέβαλε πρόστιμο της τάξης των 6.000 δραχμών. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο ποσό ήταν αυτό. Mm-hmm. Γιατί μία μνά ήταν 100 δραχμές το νόμισμα εκείνης της εποχής. Και επίσης θεσπίστηκε και ένας άλλος νόμος. Όσοι συμμετείχαν στην πομπή δεν έπρεπε να χρησιμοποιούν πολυτελή μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά τους από την Αθήνα στην Ελευσίνα. Γιατί αυτό το θεωρούσαν πρόκληση για το δημοκρατικό πολίτευμα της πόλεως. Αλλά ο πρώτος που παρέδει αυτό τον νόμο ήταν η σύζυγος του ρήτορα Λυκούργου. Και καταδικάστηκε και ο οποίος αναγκάστηκε ο Λυκούργος να καταβάλει το πρόστιμο.
Λοιπόν, ας αποσυμβολήσουμε τώρα κάποια πράγματα. Όχι, η μίμηση δηλαδή στα Ελευσίνα Μυστήρια εξελισσόταν μέσα από σύμβολα. Και τι άλλο θα μπορούσε να συμβολήσει καλύτερα τον κύκλο της ζωής από ένα σπυρίσι του. Ένα πολύ σημαντικό σύμβολο γύρω από το οποίο εξελισσόταν μια ολόκληρη τελετουργία ήταν ένα δεικνυόμενο στάχι. Το καλλιεργούσαν ιδιαιτέρως και το φέριζε ο σιωπηλός θεριστής, που δεν ήταν άλλος από τον μύστη ιερέα. Η σιωπή διασφάλιζε τη διατήρηση των μαγικών ιδιωτήτων, όπως συμβαίνει και σήμερα στη λαϊκή μας παράδοση. Παράδειγμα, το αμύλητο νερό. Το θερισμένο στάχι μεταφερόταν τελετουργικά στο ιερό και μάλλον αποτελούσε το μυστικό μιας αποκαλυπτικής διαδικασίας. Οι μειούμενοι έβλεπαν αυτό το στάχι και ο ιεροφάντης αποκάλυπτε τον αναστάσιμο συμβολισμό του. Κάτι μας θυμίζουν όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν και τελετουργία, έχουν περάσει όλα αυτά. Σωστά. Να δούμε κάτι. Όταν οικετεύουμε, ανοίγουμε τα χέρια. Όταν? Όταν οικετεύουμε για ναι, κάτι, όταν ναι. Κάνουμε μια οικεσία. Όταν προσευχόμαστε, τι κάνουμε? Ακουμπάμε τις δυο παλάμες μας με κλειστά δάχτυλα. Αυτό. Και άμα το κάνουμε αυτό, εικόνα, τι μας θυμίζει οι παλάμες μας? Το στάχι. Το έχουμε σκεφτεί? Τι θυμίζει το? Το στάχι. Α, μάλιστα. Για να αποσυμβολήσουμε λίγο το σπόρο του σίτου. Ναι. Ο σπόρος που ενταφιάζεται και αναστένεται με τη βλάστησή του ανανεώνει συνεχώς τον κύκλο της ζωής. Και στην ορθόδοξη αντίληψη έχει περάσει το ίδιο πράγμα. Ο σπόρος ενταφιάζεται και αναβλαστάται και έτσι θα αναστηθεί και ο άνθρωπος. Για να δούμε και το ρόδι. Γιατί ο Πλούταρχος μας λέει πως όταν έσπερναν στάρι έρχονταν και μερικούς κόκκους από ρόδι. Αυτά τα δυο είναι συμβασμένα. Το στάχι είναι η μητέρα και το ρόδι είναι η κόρη. Λοιπόν, ο ομηρικός ύμνος προς τη Δήμητρα μας λέει ότι ο Άδης είναι ο άναξ των εν αίρων. Αίρα σημαίνει γη. Ένερες λοιπόν είναι αυτοί που βρίσκονται κάτω από τη γη. Και υπάρχουν και οι άνερες, αυτοί που είναι πάνω από τη γη. Με εναλλαγή δύο γραμμάτων και προς ευκολία και εφωνία, οι άνερες έγιναν άνδρες. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε. Εντυπωσιακό. Ναι. Η ελληνική γλώσσα είναι το πιο τέλειο εργαλείο που έχει εφεύρει ο άνθρωπος. Λέει ακριβώς αυτό που είναι. Ισχύει. Πάμε τώρα στο ρόδι. Παρομοιάζεται με τη γη και τον φλοιό της, που μέσα της είναι όλοι οι ένερες, οι τεθνεώτες. Και αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Εκτός από τον ευγονημικό χαρακτήρα που έχει το ρόδι, η σπόρη του έχει και αυτόν. Και αυτό το συμβολισμό που είπαμε παραπάνω. Και όλα αυτά έχουν περάσει σήμερα στη ζωή μας, στην θρησκευτική μας πεποίθηση, και έχουν περάσει στον χριστιανισμό. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έχουμε καιρό να πούμε
Να μας πεις τα πιο σημαντικά τώρα που περιμένουν να ακούσουν όλοι τώρα για τα Χριστούγεννα, αυτά για τους κουραμπιέδες και τα υπόλοιπα. Πώς σε συμβαίνει. Ναι, λοιπόν. Να βγάλουμε και ειδήσεις δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο, επειδή έρχονται οι γιορτινές μέρες, να μιλήσουμε για τα έθιμα. Που δεν είναι τίποτα καινούριο, είναι όλα πάρα πολύ παλιά. Ναι, ακριβώς. Εάν μιλήσουμε για τα κάλαντα, μισό λεπτό, όλα αυτά, να μιλήσουμε όπως είπαμε για τα κάλαντα, κατά μία άποψη είναι το καλός άδυν. Το καλός? Άδυν, το τραγουδάω. Να. Τραγουδάμε όμορφα. Αλλά υπάρχει και η άλλη άποψη. Είναι πάρα πολύ παλιό έθιμο και οι ρίζες του βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε τότε μια γιορτή προς τιμήν του Θεού Διονύσου, τα Ανθεστήρια. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, ομάδες ατόμων γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι και έψαλαν ύμνους προς τιμήν του Θεού. Για δείτε τώρα, είναι ωραίο. Μαζί τους είχαν και ένα ομοίωμα πλοίου, το οποίο συμβόλιζε την άφιξη του Θεού Διονύσου. Γιατί όπως ξέρουμε, ο Θεός Διόνυσος ήταν ένας ταξιδευτής Θεός, ταξίδευε σε όλο τον κόσμο και κάποιες στιγμές επέστρεφε. Αυτό είναι το ομοίωμα πλοίου που κρατάμε στα νησιά σήμερα. Και αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Στη ρωμαϊκή εποχή τώρα συναντάμε τις καλένδες, από τις οποίες φαίνεται ότι πήραν το όνομά τους τα κάλαντα. Ήταν γιορτές που γιορτάζονταν στην αρχή του κάθε σεληνιακού μήνα. Γιατί δεν είχαμε ένα ενιαίο ημερολόγιο όπως το έχουμε σήμερα. Και έβγαιναν και φώναζαν και τραγουδούσαν στην αρχή του κάθε μήνα. Αυτό γινόταν όμως και στα ηλιοστάσια και στις ησημερίες. Θα πούμε όμως τώρα έναν μύθο για το πώς πήραν οι καλένδες το όνομά τους. Αυτό που λέμε και στα ρεπορτάζ, εμείς οι δημοσιογράφοι το πήγαν, λέει, στις καλένδες, λέει, το θέμα. Ναι. Τα παλιά χρόνια είχε πέσει πείνα στη Ρώμη. Τρία αδέλφια ανέλαβαν τότε να παρέχουν τροφή στους κατοίκους της και έτσι έσωσαν την πόλη από την ερήμωση και τον αφανισμό. Τα τρία αυτά αδέλφια ήταν ο Κάλανδος, ο Νόνος και ο Ιδός με έψιλον γιώτα. Κάλανδος, μάλιστα. Ο Κάλανδος σύντιζε την πόλη τις 12 πρώτες μέρες κάθε μήνα. Αυτές οι μέρες ονομάστηκαν Καλένδες. Και αν παρατηρήσουμε, 12 είναι και οι μέρες που γιορτάζουμε εμείς τώρα, το Δεκέμβρη. Είναι από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα. Ο Νόνος παρήχε τροφή στην πόλη τις επόμενες 10 ημέρες, τις λεγόμενες Νόνες. Και ο Ιδός έτρεφε την πόλη τις τελευταίες 8 ημέρες, τις Εδί. Στα χρόνια του Βυζαντίου οι καλένδες μετονομάστηκαν σε άσματα αγερμού. Μικροί και μεγάλοι, οι λεγόμενοι αγύρτε ή μιναγύρτε, γύρναγαν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούσαν για τη γιορτή που ερχόταν. Ανάλογα με τη γιορτή που ακολουθούσε, στα χέρια τους κρατούσαν μουσικά όργανα, κρόταλα, κουδούνια, χελιδόνες ή φάγια. Οι αγύρτες εμφανίζονταν τις γιορτές του Δεκαημέρου, της Αποκριάς και άλλες γιορτές. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησαν στην αρχαία Ελλάδα, πήραν το όνομά τους στη Ρώμη και εκχριστιανίστηκαν στο Βυζάντιο. Έτσι έφτασαν εμάς τα κάλαντα. Ένα έθιμο τόσο παλιό, τόσο όμορφο, που το χρησιμοποιούμε και σήμερα. Και βέβαια έχουμε βρει και τα κάλαντα που έλεγε ο Όμηρος. Τα έχουμε βρει αυτά τα κάλαντα. Η κουραμπιέδα τώρα τι παίζει τώρα με αυτό που θα είναι και το... Θα το πούμε και αυτό, θα το πούμε. Άμα δεν πούμε αυτό δεν θα πούμε τίποτα, ναι. Λοιπόν, τα κάλαντα λοιπόν του Ομήρου ξεκίνησαν με την Ηρυθιόνη. Ξέρουμε τι είναι αυτό. Όχι. Ένα κλαδί ελιάς, η Δάφνης, κυρίως όμως ελιάς,
που έβαζαν στην κορυφή ένα κομμάτι μάλι, το αέριο, και κρεμούσαν επάνω διάφορους καρπούς. Κρεμούσαν λάδι, κρασί, μέλι, και περιφερόντουσαν, ιδίως στο φθινοπορεινό ηλιοστάσιο, περιφέρονταν και τραγουδούσαν. Να πω το αρχαίο κείμενο, θα φάμε χρόνο. Όχι, μην το πεις το αρχαίο κείμενο, δεν θα καταλάβουν και τίποτα, οπότε εντάξει. Λοιπόν, ακούστε το. Εφθάσαμεν στο αρχοντικό του μεγάλου αφεντικού, ο οποίος έχει μεν μεγάλη δύναμη και τρομερή φωνή, είναι δε πάντοτε ευτυχισμένος. Εσείς οι πόρτες του σπιτιού ανοίξτε μόνες σας, διότι μπαίνει μέσα στο σπίτι πλούτος με αφθονία και μαζί με τον πλούτο η χαρά και η ευθυμία, γεμάτες από καλούδια. Και η καλή ομόνοια και η ησυχία. Άποτε δεν να είναι τα δοχεία σας και τα τσουκάλια σας γεμάτα, και πάντοτε να ανακατεύετε στις κάφες που ζυμώνετε, ζυμάρι άφθονο και ωραίο. Πάλι το ψωμί συμμετέχει. Πάλι το ψωμί. Και άλλοι, πάλι με την Ηρησιόνη, υπάρχει και ένα άλλο, και ένα άλλο τραγουδάκι που έλεγαν: η Ερυσιόνη σου φέρνει σίκα και αφράτα ψωμιά. Σου φέρνει και μέλι μέσα από ποτήρι και λάδι για να ψήσεις. Και μπουκάλι γεμάτο για να μεθύσεις και να πέσεις για ύπνο. Πάλι συμμετέχει και το ψωμί εκεί. Και ξέρετε, αυτό το κλαδί ελιάς το λέμε κότινο. Πώς το λένε? Ο κότινος είναι. Α, στα αγγλικά πώς λέγεται το βαμβάκι? Κοτών. Όλα τα δώσαμε. Τίποτα δεν πήραμε, όλα τα έχουμε δώσει εμείς. Αλλά αυτό είναι γνωστό, γι' αυτό και μας ζηλεύουν. Λοιπόν, ποιος ήταν ένας, ο Νίτσε ήταν που είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, καταραμένε Έλληνα, λέει, δεν άφησες τίποτα για μας να πούμε σήμερα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέει, σε θαυμάζω αλλά και σε μισώ, λέει ταυτόχρονα. Κάπως έτσι το είχε διατυπώσει. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για τη Βασιλόπιτα. Και θα πούμε για τους κουραμπιέδες μετά. Το έθιμο της Βασιλόπιτας είναι πάρα πολύ παλιό και προέρχεται από εκείνο το τελούμενο στην αρχαία γιορτή των Κρονίων. Είναι τα ρωμαϊκά Σατουρνάλια. Το παρέλαβαν από αυτούς οι Φράγκοι, από τους οποίους προήλθε η συνήθεια της τοποθέτησης νομίσματος μέσα στην πίτα και της ανακηρύξεως ως βασιλιά της βραδιάς αυτού που θα το έβρισκε. Κατά άλλο έθιμο, αντί για νόμισμα, έβαζαν φασούλη. Και αυτό που τον έβρισκε τον αποκαλούσαν φασούλο βασιλιά. Αργότερα, στη χριστιανική παράδοση, συνδέθηκε με την προσωπικότητα του μεγάλου βασιλείου. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τους κουραμπιέδες που φτιάχνουμε και το μελομακάρονα. Ο κουραμπιές είναι το αρχαίο δίπυρο, δύο φορές δηλαδή ψημένο. Ονομάζεται κουραμπιές γιατί το έψιναν δύο φορές για να μην χαλάει και στον Μεσαίωνα πέρασε μέσω των Βενετών και σε άλλους λαούς. Είναι κουραμπίγια, ξηρός δηλαδή ξηρό μπισκότο. Τι γινόταν στην αρχαιότητα? Όταν γεννιόταν ένας νέος άνθρωπος, την πέμπτη μέρα ή την έβδομη ή τη δεκάτη, καλούσαν κόσμο και έκαναν το πρώτο μπάνιο του μωρού και έδιναν και την ονοματοδοσία του. Έπρεπε να εξαγνιστούν όλοι όσοι είχαν συμμετέχει στον τοκετό, γιατί εθωρούνται μυαροί, όπως και σήμερα. Τις λεχόνες τις αφήνουμε 40 μέρες, δεν πρέπει να βγουν, δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με κόσμο και τέτοια. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα τη δεκάτη, πήγαιναν οι γνωστοί και οι φίλοι
και προσέφεραν άσπρα λευκά ψωμάκια. Μικρά λευκά ψωμάκια. Και τα ίδια κερνούσαν οι γονείς του παιδιού. Λοιπόν, επειδή γεννιέται κάτι καινούριο, ο καινούριος χρόνος, προσφέρουμε κι εμείς άσπρα λευκά ψωμάκια, τις κουραμπιέδες. Όταν πέθανε μετά ένας άνθρωπος, όλοι ξέρουμε ότι έβασαν ένα νόμισμα μαζί του για να μπορεί να περάσει στην Αιχερουσία Λίμνη. Να πληρώσει το βαρκάρι, δεν ήταν. Ναι, να πληρώσει το βαρκάρι. Μαζί με αυτό το νόμισμα όμως, έβασαν και ένα μικρό ψωμάκι, τον μελιτούτα, γλυκό ψωμάκι, με μέλι δηλαδή, για να το δώσει στον Κέρβερο να τον γλυκάνει. Και οι συγγενείς του τεθνεώτος προσέφεραν στους καλεσμένους μικρά γλυκά ψωμάκια, τους μελιτούτες. Από εκεί προέρχεται το μελομακάρονο. Είναι από τις λέξεις μέλι και μακάριος. Τι λες τώρα. Τα μακάρια. Οπότε όσοι θα τρώνε κουραμπιέδες και μελομακάρονο να τρώνε για τις γιορτές. Είναι κάτι που πέθανε, πέρασε ο καινούριος χρόνος, πέθανε και κάτι που γεννήθηκε. Ο καινούριος χρόνος που γεννιέται. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πόσο παλιά είναι. Εντυπωσιακό και πώς υπάρχει αυτή η σύνδεση από την αρχαιότητα στο σήμερα και μας τα αποκωδικοποιήσει τώρα και πραγματικά νομίζω θα έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό οι περισσότεροι που τα ακούνε. Τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται για αυτά, αλλά και να μην ενδιαφέρεσαι και πολύ, είναι μέρος της παράδοσης, ας πούμε, και δεν τα έχουν ξανακούσει. Είπαμε ότι πρέπει να ξέρουμε από πού προερχόμαστε. Καλά, αυτό είναι σίγουρο, ναι. Πραγματικά εντυπωσιακά. Πρέπει να τα ξέρουμε. Εντυπωσιακά και μπράβο, Γεωργιά, για την έρευνά σου. Δηλαδή είναι απίστευτα όσα μας παραθέτει σήμερα. Ναι, πρέπει να τα ξέρουμε. Δεν έχουμε πάρει τίποτα από κανέναν. Εμείς δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε. Και μας έχουν στερήσει αυτή δεν τη γνώση. Δεν παίρνουμε όμως σήμερα. Σήμερα μόνο δώσαμε και δεν παίρνουμε τίποτα. Μας έχουν στερήσει τώρα, αυτή τη γνώση. Τώρα μην πω τι παίρνουμε σήμερα, αλλά είναι, εντάξει, είναι και περασμένη η ώρα. Ναι. Τα είπαμε ότι είναι αισχρό να σιγούμε, είναι ντροπή να σιγούμε, πρέπει να μιλάμε. Σωστά. Πρέπει να ενημερώνουμε. Ναι. Και είσαι ο μοναδικός μαζί με την παρέα σου που το κάνεις. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω, έχεις να συμπληρώσεις και άλλα, γιατί σιγά σιγά οδηγούμε στο κλείσιμο. Και αν χρειαστεί θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή, αν ξέρω εγώ να πω. Ένα σχόλιο απολογισμού να για το κλείσιμο, ναι. Το σχόλιο όμως το κάναμε ότι είναι όλα δικά μας, ότι είναι όλα από την αρχαία Ελλάδα. Έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μέσα στο χρόνο και έχουν φτάσει όλες οι συνήθειες σε μας σήμερα. Και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Να μην αλλοιωθούμε από τίποτα και από κανένα. Πρέπει να διατηρήσουμε την ελληνικότητά μας και την αυθεντικότητά μας. Μάλιστα. Γεωργία, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή σου παρουσία. Τα όσα μας μετέφερες. Τα θεωρώ εντυπωσιακά. Να είσαι καλά, πραγματικά. Και εσύ να είσαι καλά, Βασίλη μου, και οι ακροτές μας και οι θεατές μας, σε όλο τον κόσμο που μας ακούν και στην Ελλάδα. Και εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο όχι μόνο με το τρίτο μέρος της εκπομπής, αλλά και με την εκπομπή στο σύνολό της. Να σας πούμε ότι μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές μας κάθε βράδυ Σαββάτου στις 11.30 από τη φιλόξενη συχνότητα του Άστρα και μέσω του astratv.gr, όπου και αν είστε και έχετε διαδίκτυο. 11.30 το βράδυ του Σαββάτου, κάθε Σάββατο, μέχρι και τη 1.30 με 2 περίπου τα ξημερώματα. Επίσης, να σας πούμε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να το επαναλάβουμε στο Βασίλη Μπαντίδη, στο YouTube, subscribe και στο διαδικτυακό κανάλι Εξώνιο. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και τη ροή που μας βοήθησε μέχρι αυτή την ώρα την προχωρημένη να βγει άρτια η εκπομπή μας για ακόμη μια φορά. Τη φίλη μας και τη συνεργάτητα τη Μαρία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους υπόλοιπους στην ομάδα εκεί της ροής και όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό ραντεβού για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα, κυρίες και κύριοι, αλλά διαφορετικά. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα.